Επιστροφή εδώ και πάμε να ανοίξουμε ένα ζήτημα το οποίο ανέδειξε η εφημερίδα βεβαίως αλήθεια, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι έχει να κάνει με την ασφάλεια του σπιτιού μας. Και μιλάμε για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν αποκλείεται να εκραγούν ή να αναφλεγούν από ένα σημείο και μετά. Έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας για να μας εξηγήσει και περί τίνος πρόκειται τον Γιώργο Κυριάκου. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αδιούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων. Γεια σας. Γεια σου κύριε Χρήστο, είστε καλά. Προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Όλοι προσπαθούμε, αλλά δύσκολα να βγει άκρη. Εσείς που εντοπίσατε το πρόβλημα τώρα, έχετε μαζί σας φέρει και να δείξουμε στον κόσμο. Ο κόσμος θέλει να τι δει. Τι είναι αυτό το πρόβλημα. Θέλει να δει τι είναι αυτός ο απαγωγός κρουστικών τάσεων. Πού τον έχω μέσα στο σπίτι μου. Έχει το σπίτι μου. Η ανακοίνωση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανικών Υπηρεσιών μιλά πάντα για τριφασικά. Τα τριφασικά είναι αυτά. Ένα λεπτό για να βάλουμε τα πράγματα. Ποιο είναι ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι φωτιά και ηλεκτροπληξία. Και ούτε το ΙΜΗ το λέει, ούτε ο Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων το λέει, ούτε εσείς το λέτε. Το λέει διαπιστευμένα κέντρα, τα οποία τούντα εμπορεύματα έχουν αγοραστεί από την ηλεκτρομηχανική υπηρεσία, έχουν σταλεί στο εξωτερικό σε διαπιστευμένα κέντρα και ήταν η απόφαση του διαπιστευμένου κέντρου ότι κρίθηκαν κατάλληλα. Οι εταιρείες οι οποίες τα κατασκευάζουν ή εισαγωγήσεις στην Κύπρο δικαιούνται να κάνουν έσταση, δικαιούνται να πάρουν επιπρόσθετα έντυπα, επιπρόσθετες πληροφορίες για να μπορέσουν να ρίξουν την απόφαση. Στο σπίτι μας, πού τα βάζουμε αυτά. Αυτό είναι το τριφασικό. Είναι στην αρχή του σπιτιού μας που καταλήγει η ηλεκτρική μέσα. Μέχρι τώρα, πριν 7 χρόνια, υπήρχαν αυτοί οι δύο μηχανισμοί. Τώρα έχουν προσθεθεί το MCB, η Άιζολετορή Ασφάλειας και αυτόν το αρέστορ. Μιλούμε για αυτόν το αρέστορ, το οποίο έχω βάλει μια ταπελίτσα να με φαίνεται η μάρκα. Ναι. Αυτό είναι πάντα στην αρχή της εγκατάστασης μας και είναι 100% εκεί. Εάν η εγκατάστασή μας έχει εκτελεστεί μετά το 17 με 18 που άλλαξε η 16η και πήγαμε στη 17η. Αυτό μπαίνει μέσα στον πίνακα του σπιτιού μας, εάν η απόσταση από εδώ μέχρι τον πρώτο νύβο πίνακα είναι πάνω από 10 μέτρα. Ναι. Δηλαδή τα περισσότερα σπίτια, τα τριφασικά, επαναλαμβάνω, υπάρχει έναν έξω και μετά από 10 μέτρα υπάρχει ακόμα ένα μέσα. Ποια πρέπει να αποσυρθούν και από την αγορά και να μην εγκατασταθούν, αλλά υπάρχει ανακοίνωση που μπορούν να τη δουν, αλλά και στο σύνδεσμο, βάρτε τα εσείς, είναι 10 στον αριθμό. Αυτά τώρα, αν είναι αυτά. Υπάρχει λοιπόν μια μερίδα από τέτοια πράγματα μέσα στο σπίτι που μπορεί να πάρουν φωτιά. Έτσι λέει, ναι, εφόσον το λέει διαπιστευμένο κέντρο, φωτιά και ηλεκτροπληξία. Ναι. Γιατί τοποθετούνται όμως, γιατί τα αφήσαμε να τοποθετηθούν. Γιατί τα αφήσαμε εδώ και 7 χρόνια να τοποθετηθούν. Γιατί υπάρχουν κάποιες μάρκες, κάποια μπραντ τα οποία είναι καλά, στάλικα και έλεγχον και έχουν περάσει τους ελέγχους όλους. Υπάρχουν αυτά τα 10 που δεν πέρασαν. Ναι. Η άποψή μου εμένα ίσως θα ήταν καλύτερα εφόσον αυτό το προϊόν εμφανίστηκε στις ηλεκτρικές μας εγκαταστάσεις πριν 6-7 χρόνια. Ναι. Ίσως πριν 5 χρόνια να ήταν πιο σωστό να στέλναμε πριν 5 χρόνια αυτών των νέων υλικών που ήρθαν στην Κύπρο και ήταν πρωτοφανούσιμο για μας για ελέγχους. Μείναμε να το πάρουμε στα 7 χρόνια. Μάλιστα. Η ηλεκτρομηχανική υπηρεσία. Μπήκα στην τόσα πολλά εδώ και 7 χρόνια. Η ηλεκτρομηχανική υπηρεσία έχει 6 μήνες που τα έχει αγοράσει και τα στείλει. Βγήκε η απόφαση και ήρθε η απόφαση μετά από 6 μήνες, αφού δόθηκε και ο χρόνος στις εταιρείες να απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα. Και χθες βγήκε η ανακοίνωση ότι 10 από αυτά είναι επικίνδυνα. Μάλιστα. Για φωτιά. Για πάμε να δούμε τι έχει να πει και ο Μιχάλης Νικολάου, λειτουργός του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Γεια σας. Σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Σας ακούμε, κύριε Νικολάου. Ναι, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι το τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών είναι αρμόδια αρχή υποπτίας αγοράς στην Κύπρο για διάφορες εναρμονισμένες νομοθεσίες, όπως και για την εναρμονισμένη νομοθεσία που αφορά στην ασφάλεια του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού χαμηλής τάσης, γνωστή ναι. και ως Low Voltage Directive, την LVD. Μέσα στα πλαίσια αυτά, εμείς κάθε χρόνο κάνουμε διάφορους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Στην προκειμένη περίπτωση διενεργήσαμε εκστρατεία για τους απαγωγούς κρουστικών τάσεων, τα λεγόμενα self-protective devices. Αυτές είναι επιπρόσθετες συσκευές προστασίας που είναι για τις υπερτάσεις που μπορούν να προκληθούν από κεραυνούς, διακοπές ρεύματος και άλλες αιτίες. Και βασικά αυτές οι συσκευές λειτουργούν ως απορροφητές των υπερτάσεων ναι. και μας προστατεύουν τόσο εμάς όσο και τον εξοπλισμό μας στις ηλεκτρικές μας εγκαταστάσεις. Εδώ όμως ο κύριος Κυριάκου λέει ότι όλο αυτό το πράγμα αφέθηκε να κυκλοφορήσει χωρίς κανέναν έλεγχο και έπρεπε να γίνει η ανάκληση και η ανακοίνωση πολύ πιο νωρίς. Κοιτάξτε, το τι ισχύει στην Κύπρο ισχύει και στα άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης, δηλαδή σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό που θέλω να τονίσω ότι υπεύθυνος για κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά
είναι ο κατασκευαστής, ο οποίος κάνει πάντα τη λεγόμενη αξιολόγηση σημόσφαιση του προϊόντος, mm-hmm. βλέπει ποιες ευρωπαϊκές οδηγίες εφαρμόζονται και ελέγχει το προϊόν του ολοκληρωτικά σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας τοποθετά τις απαιτούμενες σημάσεις σύμφωνα με τα εφαρμοστέα πρότυπα, όπως είναι ισχύ, στάση, μοντέλο, εμπορική επωνυμία, καθώς και τη γνωστή σήμανση CE. Το CE είναι αυτοδήλωση του κατασκευαστή. Μάλιστα. Και βασικά το διαβατήριό του για να διατεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά. Όπως σας έχω πει, όπως είμαστε αρμόδια αρχή εμείς εδώ, υπάρχουν και άλλες αρμόδιες αρχές στα άλλα κράτη-μέλη που κάνουν αντίστοιχες ενέργειες. Είμαστε εδώ, ήθελα να τονίσω, είμαστε εδώ διότι είμαστε μια ενεργή αρμόδια εποπτεία αγοράς. Βάλτε μια ανωτελεία, κύριε Νικολάου, βάλτε μια ανωτελεία, κύριε Κυριάκου. Ο Μιχάλης και η ηλεκτροπαιχνική υπηρεσία πολλά σωστά κάνουν τη δουλειά τους. Και μακάρι να είσαι και άλλες υπηρεσίες στο κράτος σαν τον Μιχάλη, γιατί για να κάνεις έτσι πράγμα, και εγώ, και ο Μιχάλης, και όποιος Μιχάλης, πρέπει στα κότσια. Μιλούμε ότι αγγίζει και ως οικονομικό θέμα, έχεις άλλες επιπτώσεις. Έρχομαι και λέει ο Μιχάλης ότι είναι το διαβατήριο να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το εξάρτημα. Έρχομαι το 10, φυσικά δεν είναι ευρωπαϊκό διαβατήριο, διότι μπήκασαι. Αν είχα διαβατήριο και ήταν καλά, δεν θα μπαινάσαι. Είναι ψεύτικο το διαβατήριο, εν πάση περιπτώσει. Έρχομαι που πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάτι, κύριε Χρήστο. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΙΜΗ, και μπράβο τους, παίρνει ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι και στέλνει ως διαπιστευμένα κέντρα και είναι κατάλληλος. Το 19 πήρε ένα αυτόματο. Έχω την εφημερίδα δαμέ του φίλου μου του Λούκα του Πάρπα που ήταν είστε ο φιλελεύθερο. Τώρα είναι ο Μιχάλης στην αλήθεια που ναι. μας παρακολουθεί. Δεκάδες χιλιάδες σπίτια στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου διατρέχουν άμεσον κίνδυνο να παραδοθούν ανύποπτο χρόνο στις φλόγες. Το πρώτο προστατευτικό μέσο, και ας μας πει ο Μιχάλης, βρέθηκε ένα κατάλληλο σε δεκάδες χιλιάδες σπίτια. Ξέρετε πόσα αλλακτικά. Ήταν ανάκληση και όσο βαρών. Ανάκληση και απόσυρση. Ναι, εγώ να σας πω κανένα, να σας πω 10 ή να σας πω 20. Κακίζω τους ηλεκτρολόγους που όταν τους έλεγα ότι ξέρω ότι χρησιμοποιήσετε αυτή τη μάρκα η οποία είναι για ανάκληση και απόσυρση και δεν πάτε να τα αλλάξετε. Σπίτι σας αλλάξετε το. Ναι, αλλάξαμε. Αφού τα αλλάξε σπίτι σου, ο Χρήστος σπίτι του, κάνει μπάνιο η γενικά του και τα μωρά του να πάθει ηλεκτροπληξία, δεν σας ενδιαφέρει. Πρέπει να βρεθεί τρόπος, και λαλώ το του Μιχάλη και τους πάντες και στη Βουλή που πάω και μιλώ με κόσμο και με εσάς, πρέπει να βρεθεί τρόπος να μην μπαίνουν αυτά τα εξαρτήματα στις εγκαταστάσεις. Τώρα πόσα σπίτια κινδυνεύουν. Όταν από το 17 σας λέω μπήκαση να σας πω 5, 10, 20, δεν ξέρω πόσα χιλιάδες σπίτια χτιστήκαν με τριφασική παροχή και επιλεγήκαν αυτά τα προϊόντα. Χρησιμοποιούνται σε κάθε σπίτι δύο. Ωραία, εγώ τώρα σπίτι μου πώς μπορώ να ελέγξω. Πρέπει να πάρεις τα χαρτιά της ηλεκτρομηχανικής υπηρεσίας, τσαλίσει μάρκα, τάδε το μοντέλο, τάδε το έχω. Δεν είναι εύκολο. Ο ηλεκτρολόγος σας πρέπει να έρθει και αν ο ηλεκτρολόγος σας είναι ευσυνείδητος και σας έβαλε, 90% Μάλιστα. γνωρίζει ότι σας έβαλε. Το πρόβλημα μας είναι ότι κάνουμε κάποιες ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις οι οποίες ελέγχονται από την αρχή ηλεκτρισμού. Εγώ πάω σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μιλώ με πολλούς συνδέσμους και μας βγάζουν το καπέλο για την νομοθεσία που έχουμε και τους ελέγχους που έχουμε. Και έρχομαι τώρα να πω ότι οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της Κύπρου ελέγχθηκαν από την αρχή ηλεκτρισμού, έγιναν μελέτες και είναι ακατάλληλες. Είναι ακατάλληλες. Γιατί έτσι είναι. Είναι ακατάλληλες. Κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και φωτιά. Είτε τα αυτόματα, είτε αυτά. Εντρέπουμε να παίρνει ως λαλό έτσι. Έχουμε ένα σύστημα, δόξα σε ο Θεός, το καλύτερο της Ευρώπης σε ελέγχους. Ευχαριστούμε. Κύριε Νικολάου. Ναι, κύριε Μιχάλαρε. Απλά να συνεχίσω για αυτό που έλεγα. Ναι. Είναι ότι μιλώ για τις εκειμένα εκστρατεία που έχουμε μόλις ολοκληρώσει για να εκδώσουμε τις ειδικές ανακοινώσεις για το Access Protective Devices. Στα πλαίσια αυτής της εκστρατείας έχουμε διαπιστώσει ότι αρκετά από αυτά είχαν αποτύχει σε κειμένες βασικές δοκιμές λειτουργίας όταν είχαν υποβληθεί σε διαπιστευμένο εργαστήριο σε άλλο κράτο-μέλος. Συγκεκριμένα δεν ανταποκρίθηκαν σε τεχνικά χαρακτηριστικά τους όπως αυτά σημαίνονται από τον κατασκευαστή βάσει της τεχνικής τεκμηρίωσής τους. Ως εκ τούτου, η αρμόδια αρχή βάση της αρχής της αναλογικότητας έχει αποφασίσει την απόσυρσή τους από την αγορά. Τι σημαίνει απόσυρση? Απόσυρση είναι το μέτρο που αποσκοπεί στην αποτροπή της διαθεσιμότητας του στην αγορά, Μάλιστα. δηλαδή να μην βρίσκονται πλέον στην αλυσίδα ανεφοδιασμού. Μάλιστα. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε αποταθεί στους υπεύθυνους οικονομικούς φορείς, που είναι είτε ο κατασκευαστής στην Ένωση, είτε ο εισαγωγέας, στην περίπτωση που ο κατασκευαστής είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, και μας έχουν ήδη επιβιώσει Μάλιστα. την απόσυρσή τους. Παράλληλα, όπως ξέρετε. Και ολοκληρώνουμε με αυτό. Ναι, έχουμε εκδώσει αυτές τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις κατά κύριο λόγο
για τους αδειοδοτημένους ηλεκτρολόγους που πιθανόν να έχουν στην κατοχή τους ακόμα δείγματα αυτών των προϊόντων για να μην τα χρησιμοποιήσουν, μάλιστα, να μην τα εγκαταστήσουν και να τα επιστρέψουν πίσω από και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μια κουβέντα. 10 δεύτερα. Όπως δουλεύει το σύστημα, σε 2 χρόνια θα έρθουμε να εντοπιστεί άλλο υλικό που θα πάλι θα είμαι εδώ και θα πούμε ότι άλλες 10.000 σπίτια έχουν μέσα κατάλληλο. Αφού μας αρέσει ο σύστημα, δουλεύει. Δεν έχει πρόβλημα. Κατανοητό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.